Εμείς δεν ασκούμε, δεν μπορούμε και δεν ξέρουμε άλλωστε οποιαδήποτε εξουσία μέσα στη δημόσια λειτουργία μας. Η δουλειά όμως πρέπει να γίνει σωστά εξ αρχής για να αποφευθούν λάθη. Δεν είμαστε εμείς μέρος του λεγόμενου συστήματος. Ίσως και γι' αυτό ακόμη και η πρώτη ψηφιακή μετάβαση μερικώς εφαρμόστηκε σε εμάς. Η υπερφορολόγηση της περιφερειακής τηλεόρασης. Φόροι, με πάνω από 50% ο φόρος, μόνο για μας ο πελάτης αποστρέφεται την εμπορική συναλλαγή. Και έτσι δεν υπάρχουν έσοδα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2018. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Περιφέρειας, των επιχειρήσεων του κλάδου δηλαδή της περιφερειακής τηλεόρασης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όμως θα αρπάξω δράτουμε της ευκαιρίας μέσα από το συνέδριό σας να εκθέσω συνοπτικά και κάποια άλλα παράπλευρα θέματα που απασχολούν την περιφερειακή τηλεόραση, που συνάδουν όμως με το συνέδριό σας. Το συνέδριο έχει αναφορά στην τεχνολογία του σήμερα και του αύριο. Επιτρέψτε όμως να αναφερθώ για λίγο στο χθες. Χωρίς την αποδοχή και την καταγραφή ιστορικών λαθών του χθες, το αύριο φαντάζει δυσίωνο. Σε ό,τι μας αφορά, η περιφερειακή ενημερωτική τηλεόραση που εκπροσωπώ είναι σήμερα η πρώτη επιλογή πληροφόρησης και ενημέρωσης και της ανοιχτής και ελεύθερης ανταλλαγής και διακίνησης των απόψεων και ιδεών στην ελληνική περιφέρεια. Ρόλος σημαντικός για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, ιδιαίτερα σε περιόδους εκλογών όπως αυτή που τώρα ανοίγει. Οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας μέσα στην περιφερειακή τηλεόραση δεν είναι μόνο η βραδιά των εκλογών και των αποτελεσμάτων, αλλά όλος ο μακρύς διάλογος πάνω στα προβλήματα των τοπικών μας κοινωνιών, μέχρι την ώρα της κάλπης. Η περιφερειακή τηλεόραση στέκεται καθημερινά στο πλευρό των πολιτών της περιφέρειας και διαδραματίζει ένα εθνική σημασία ρόλο στην υπόθεση τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η πληροφορία δίνει γνώση και προάγει τον πολίτη. Δυστυχώς όμως, για μια σειρά από λόγους, η προσφορά και ο ρόλος αυτός δεν έχουν αναγνωριστεί στο βαθμό που τους αξίζει.